Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων Θρυλωρίου, η Κερασούντα και το ΓΑΡΣ διοργάνωσε το 7ο Φεστιβάλ Ποντιακής Γαστρονομίας σε συνεργασία με την Ένωση Επαγγελματιών Μαγειρικής το Σάββατο 13 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία του Θρυλωρίου. Την εκδήλωση συμμετείχαν 16 σωματεία από όλη την Ελλάδα, τα οποία μαγείρεψαν με επίκεντρο φυσικά την ποντιακή κουζίνα. Στόχος η διάσωση της ποντιακής κουζίνας, αλλά και η ένταξή της στο σύγχρονο τραπέζι. Παιδική γαστρονομία, η διαδικασία του μαγειρέματος, αλλά και ο τρόπος παρασκευής έπεισαν όσους βρέθηκαν εκεί για τα ωφέλη της ποντιακής κουζίνας. Λεπτή δουλειά, τι φτιάχνουμε εδώ? Εδώ φτιάχνουμε βαρέλικα. Είναι απλό φαγητό, έχει αλεύρι, λίγο αλάτι, νεράκι, ζυμάρι και στη γέννηση με ζύχαρη με λίγο αλατάκι και από πάνω και με βούτυρο γελατινό και περιχύνουμε τα βαρένικα. Έχουμε και σκέφτη, ποντιακό τραπεζικό φαγητό. Είναι σιχτάρι με κοτόπουλο και ελπίδες διάκριση σήμερα. Εδώ μαγειρεύουμε βαρέλικα. Από τα καλύτερα ποντιακά ζυμαρικά που νομίζω ότι υπάρχουν. Και με πολύ λίγα υλικά. Φτιάχνεις πολλά κομμάτια, οπότε το κοστολόγιο είναι μικρό και η γεύση είναι μεγάλη. Υποσχόμεθα γεύση. Λοιπόν, είναι αλεύρι με ελάχιστο νερό μέσα και το τρίβουμε στο χέρι μας. Κάνουμε μία τριβή, η οποία γίνεται σαν ζυμαράκι. Και σβολάκια, σβολάκια. Το βράβουμε σε λίγο νερό, με αλατάκι. Κάνουμε μία σύνδραση με κρεμμύδι και ντομάτα. Και μετά όλα αυτά, αφού βράζουμε με φόρια, τα ενσωματώνουμε και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ποντιακή γαστρονομία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί πλέον έγινε θεσμός η γαστρονομία μας. 16 σωματεία είναι εδώ και μαγειρεύουν ποντιακά. Ήρθαν από διάφορα μέρη της Βόρειας Ελλάδας, όχι και από Αθήνα μάλιστα έχουμε. Από όλη την Ελλάδα λοιπόν το Φεστιβάλ Γαστρονομίας στο Θρυλώριο. Τους ευχαριστώ όλους εκ μέρους του Συλλόγου, γιατί παρά τη ζέστη, παρά τις δυσκολίες είναι εδώ και με πολύ μεράκι και κέφι μαγειρεύουν. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να τους κεράσουμε. Διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ένωση Επαγγελματιών Μαγείρων Ελλάδος και έχει και κύρος και σοβαρότητα, γιατί η Επιτροπή αποτελείται από έμπειρους σεφ αλλά και με ανθρώπους σαν τον Νίκο τον Λιγερό και σαν τον Θωμάτο Σαββίδη, τον δύο ανθρώπους σημαντικούς που γνωρίζουν και από στρατηγική αλλά και από ποντιακό φαγητό, όπως ο Θωμάς ο Σαββίδης, από τον οποίο σήμερα θα μάθουμε πόσο υγιεινή είναι η ποντιακή διατροφή, απλή και νόστιμη, και μπορεί να είναι και στο σύγχρονο τραπέζι. Έχει θέση και στο σύγχρονο τραπέζι μας. 7 φορές έχουμε έρθει κάθε φορά και θα συνεχίζουμε, γιατί αυτός ο αγώνας είναι σημαντικός και για την παράδοση και για τη συνέχεια, και νομίζω ότι ακόμα και εμείς όταν βρισκόμαστε, στην πραγματικότητα είναι η συνέχεια και αποδεικνύει ότι είχε νόημα αυτή η πρωτοβουλία και τώρα έχει γίνει θεσμός, γιατί όταν φτάνει τα 7 χρόνια συνεχόμενα και βλέπω ότι έρχονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι και από διαφορετικές περιοχές. Οι 16 ψηλού υπερμένουν. Ναι, βέβαια. Το άλλο είναι ότι άμα είχε μείνει μόνο εδώ στο Θρυλώριο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μόνο τοπικό. Εδώ έχει έναν ποντιακό χαρακτήρα και είναι πολύ σημαντικό και βλέπω και άλλους ανθρώπους που έρχονται εκτός ποντιακής προέλευσης για να δοκιμάσουν τα εδέσματα, άρα είναι σημαντικό. Άλλη μια χρονιά εδώ, 7η ποντιακή γαστρονομία, εκδηλώσεις Αγίας Μαρίνας στο Θρυλώριο. Πώς βλέπετε αυτή την προσπάθεια των ποντίων, τη συνεχόμενη προσπάθεια και τη συνέχιση παράδοση? Η προσπάθεια αυτή δεν αποσκοπεί μόνο στην διατήρηση της παράδοσης ή να τιμήσουμε τις επιλογές των προγόνων μας. Είναι μια, θα έλεγα, αναγκαιότητα στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε, με μια μεγάλη ποικιλομορφία πρώτων υλών, τροφίμων, θα πρέπει να καθορίσουμε μια σωστή διατροφή. Η παραδοσιακή διατροφή τώρα, την οποία τιμούμε και μελετούμε σήμερα, και συγκεκριμένα η ποντιακή διατροφή, είναι μια διατροφή δοκιμασμένη στο χρόνο. 28 αιώνες εμπειρίας, νομίζω ότι είναι η καλύτερη εγγύηση
για μια υγιεινή διατροφή. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την ποντιακή διατροφή, την οποία τιμούμε σήμερα, και για τις άλλες παραδοσιακές διατροφές. Είμαστε μέλη οι περισσότεροι της Ένωσης Επαγγελματιών Ελλάδος. Είμαστε εκπρόσωποι της Ένωσης. Στηρίζουμε το διαγωνισμό, ήρθαμε εδώ για να δοκιμάσουμε τα τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές συλλαγές. Και από εκεί και πέρα θα κρίνουμε να βαθμολογήσουμε τον καθέναν ξεχωριστά. Το Μακροχώρι είναι ένα χωριό, σχεδόν κομμόπολη, δίπλα από τη Βέρεια. Ερχόμαστε για δεύτερη φορά στο φεστιβάλ εδώ γαστρονομίας, καλεσμένοι από τη Χρύσα τη Μαυρίδου, την οποία την ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία, χαιρόμαστε που συμμετέχουμε. Σήμερα συμμετέχουμε, φέτος λέει, συμμετέχουμε με τα Βαρένικα, είναι μια συνταγή της Ειρήνης της Ανακλείδου, μια συνταγή η οποία την έχει από τη γιαγιά της, από τη Ρωσία είναι ουσιαστικά η συγκεκριμένη συνταγή. Ευχόμαστε σε όλους τους λόγους να συνεχίσουν να κάνουν το έργο αυτό που είναι πολύ σημαντικό για όλους, και ιδιαίτερο σήμερα ο καλύτερος θα κερδίσει. Ελπίδες για την πρώτη διάκριση? Εμείς ήρθαμε για την εμπειρία και γιατί με τη Χρύσα είμαστε κοντοχωριανοί ουσιαστικά. Είναι τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ. Μακάρι τώρα, ό,τι καλύτερο. Ήρθαμε από την Ήψα, ήρθαμε να πάρουμε και εμείς μέρος στο διαγωνισμό ποντιακής γαστρονομίας. Ερχόμαστε πολλά χρόνια βέβαια, κάθε χρόνο σχεδόν ερχόμαστε. Πήραμε και βραβεία. Αυτό πήγα να πω, ότι πήρε το πρώτο βραβείο. Τι ευελπιστείτε για φέτος? Back to back. Πέρυσι πήραμε το βραβείο του κοινού. Φέτος θέλουμε να πάρουμε το πρώτο. Θέλουμε να συγχαρούμε πρώτα απ' όλα το Σύλλογο Θηριολωρίου, την κυρία Χρύσα, για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι κάτι που μας αρέσει, τέλος πάντων, και προβάλλουμε τα φαγητά μας, τα ποντιακά φαγητά, που είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πρακτικά, με λίγα υλικά και χορταστικά.